δεν είδα να εμποδίζει την γεώτρηση των Γάλλων. Και εκτός από τα σκάφη τα οποία έχει στείλει, τα οποία είναι σε ικανή απόσταση ούτως ώστε να μην ενοχλούν ούτε τη γεώτρηση αλλά ούτε και την ασφάλεια, η παρουσία αυτή, η γεώτρηση αυτή συνοδεύεται και από αντίστοιχα κορβέτα και πολεμικό σκάφος της Γαλλίας και επίσης αντίστοιχες ναυτικές μονάδες, κορβέτες του αμερικανικού ναυτικού. Δηλαδή αυτό που σας είπα, ότι και οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί δεν θα θελήσουν να αμφισβητήσει κανείς τα νομικά τους δικαιώματα πάνω στην σύναψη συμβάσεως για την εκμετάλλευση των βιοτεχνολογίων, επαληθεύεται απολύτως. Κατά τη γνώμη σας, αυτό δημιουργεί πλέον ένα προηγούμενο ή είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί είμαστε στη φάση των ερευνών και είναι ξέχωρο από το τι θα συμβεί αν βρούμε κοιτάσματα και έχουμε εξόρυξη? Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, ναι, ότι θα δεχθούν οι επενδυτές αυτοί, οι κολοσσοί αυτοί, να εισέλθει κάποιος στην νομική πραγματικότητα η οποία τους διασφάλισε την υπογραφή των συμβάσεων και των συμφωνιών τους και να την διαταράξει, θέτοντας εκκινδύνο τις επενδύσεις τους. Αυτή είναι η λογική μου και μέχρι σήμερα δεν έχει διαψευστεί. Διότι αν η Τουρκία κάνει το οτιδήποτε και προσπαθήσει, παραδείγματος χάρη, να μεταφέρει μια μπακατέλα έτσι για το Θεαθήνε και να την εγκαταστήσει στην περιοχή, δίθεν ότι θα κάνει γιώτες, γιατί δεν είναι εύκολο να το τρυπάνει έτσι. Αλλά ας υποθέσουμε ότι φτιάχνει ένα πλαστικό, για να το πω έτσι απλά, και το κουβαλάει εκεί για το συμβολικό του πράγματος. Εάν της επιτραπεί να το κάνει, ειδικά σε περιοχές οι οποίες ανήκουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, τότε τι κάνει? Διαταράσει το νομικό καθεστώς το οποίο διεσφάλισε τις επενδύσεις στους δύο προηγούμενους επενδυτές. Και δεν είναι δύο οποιοδήποτε, είναι τρεις καταρχάς, είναι και η ΕΝΗ, έτσι, και είναι και ένα σωρό άλλες εταιρείες, κορεάτικες κτλ., Ισραηλινές, έτσι. Λοιπόν, οι οποίες δεν έχουν κανένα συμφέρον να δουν να διαταράσετε αυτή η νομική ισορροπία. Άρα... δεν μπορούν να το επιτρέψουν. Άρα, κατά τη γνώμη σας, σε αυτή την υπόθεση θεωρείτε ότι διπλωματικά και πολιτικά, αν θέλετε, η Τουρκία χάνει ή μπορεί? Σαφώς και χάνει, και χάνει ως ημέρα, και χάνει και συνεχώς, και θα συνεχίσει να χάνει εφόσον δεν λογικεύεται και εφόσον όλοι κατάλαβαν πλέον ότι δεν είναι δυνατόν με την αδιαλαξία η οποία τους διέπει να προφασίζονται ότι, ξέρετε κάτι, δεν θέλουν οι Ελληνοκύπροι να εξευρεθεί λύση ούτως ώστε να κάνουμε την σωστή κατανομή του φυσικού αερίου μεταξύ όλου του κυπριακού λαού. Διότι η αδιαλαξία η δική τους, και αυτό πλέον είναι και συνείδηση επίσημη και στον κύριο Κουτιέρες, η αδιαλαξία η δική τους είναι εκείνη η οποία δημιούργησε το πρόβλημα. Και σας είπα, εάν έκαναν ένα βήμα πίσω, θα είχαν μέχρι εκπεριτροπής προεδρία, το οποίο εγώ θεωρώ εγκληματικό, δολοφονικό, να γίνει δεκτό από ελληνικής πλευράς, αλλά δυστυχώς ο κ. Αναστασιάδης το κατέθεσε και το κατέθεσε και γραπτός. Ενώ απέναντίας ο κ. Σακιτζή, λαμβάνω τηλεκατευθυνόμενος από τον κ. Τσαβούσογλου, δεν θέλησε να κάνει γραπτό κείμενο και έτσι το μεγάλο εκείνο δείπνο των χιλίων και μίας νυχτών, ή αν θέλετε της μακράς νύχτας μέχρι το πρωί, από τουρκικής πλευράς δεν άφησε κανένα γραπτοκείμενο, καμία υποχώρηση. Απέναντίας η ελληνική πλευρά κατέθεσε η ελληνοκυπριακή πλευρά κατέθεσε ένα κείμενο, το οποίο κείμενο αφενός μεν προτείνει εκ περιτροπής προεδρία, αφετέρου προτείνει μεταβατικό διάστημα αποχωρήσεως των τουρκικών στρατευμάτων. Θα μου πείτε, μα έβαλε ρήτρα ο κύριος Αναστασιάδης ή στην κορυφή του εγγράφου, λέγοντας ότι αυτό θα γίνει αν και εφόσον η Τουρκία, η τουρκοκυπριακή πλευρά αποδεχθεί, και η Τουρκία βεβαίως, αν αποδεχθεί την απόσυρση των εγγύησεων και των παρεμβατικών δικαιωμάτων και της απομακρύνσεως των κατοχικών στρατευμάτων. Ναι, βεβαίως, αλλά πρώτον
τα κατοχικά στρατεύματα δέχεσαι πιο κάτω να απομακρυνθούν σταδιακά, και το σταδιακά δεν μας λες πώς θα γίνει, δεν μας λες πότε, πόσο θα είναι αυτό το σταδιακά, δεν μας λες ποια θα είναι η δομή του οργάνου η οποία θα τον παρακολουθεί, και δεν διασφαλίζεις το γεγονός ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα ξεκινήσει μετά την αποχώρηση και όχι πριν. Λοιπόν, αυτά βεβαίως θα μου πείτε δεν έγιναν, η τουρκική πλευρά απεχώρησε, ευτυχώς λέω, αλλά παρόλα αυτά οι προθέσεις αυτές υποχωρήσεων της ελληνικής πλευράς και της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι στο τραπέζι, κύριε Σαχίνη, τις βλέπουν. Την επόμενη φορά δεν θα νομιμοποιείται ο κύριος Γκουτιέρες στο παιχνίδι του ντο-ουντες να πει στην ελληνοκυπριακή πλευρά, μα εσύ ήσουν έτοιμος να δώσεις εκπεριτροπή στην Προεδρία και είχες αποδεχθεί και την σταδιακή ερωτηματικών αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Αυτά με ενοχλούν εμένα, όχι αυτά που μου λέτε. Άρα κύριε Μάζη, με βάση την εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή του τι συμβαίνει στο νότιο θαλάσσιο χώρο της Κύπρου και πώς αντιδρούν οι μεγάλοι παίκτες, οι μεγάλοι δρόντες, είτε ενεργειακοί είτε γεωστρατηγικοί, θεωρείτε... Ευτυχώς οι μεγάλοι δρόντες έχουν συμφέρον να είναι η κατάσταση όπως είναι αυτή τη στιγμή. Άρα λέτε ότι αυτή είναι ίσως και η χρονική ευκαιρία, παύλα παράθυρο, να αναθεωρήσουμε συνολικά το πώς προσεγγίζουν τα πάντα. Ναι, τα πάντα. Τάμπουλα ράζα, και ξεκινάμε από τη συζήτηση των διεθνών εγκλημάτων. Το κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Τελεία. Ξεκινάμε από εκεί. Όλα περί δικοινοτικής, διζωνικής κτλ. Τα πετάμε στο καλάθι των αχρήστων. Δεν δεχόμαστε πλέον να ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχουμε κατεβεί πολύ του κακού τη σκάλα, κύριε Σαχίνη. Μας δώσαν μια θεϊκή ευκαιρία. Δεν μπορούμε να το... Αυτό το πράγμα όποιος το αναλάβει έχει ευθύνες, κύριε Σαχίνη. Από εδώ και πέρα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Και σας ρωτώ το εξής. Πώς είναι δυνατόν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να τακτοποιούνται, να νομιμοποιούνται, να ικανοποιούνται, να βολεύονται αν θέλετε, όπως λέει και ο φίλος μου ο Περικλής ο Νεάρχο, να βολεύονται με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και με τα ευρωπαϊκά δικαιώματα και με τον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό και να θεωρούν ότι όλα πάνε καλά και δημοκρατικά στην Ευρώπη, και οι μόνοι οι οποίοι δεν βολεύονται να είναι οι υπερδημοκράτες Τούρκοι. Κύριε Μαζή... Και το παράρτημά του στη Βόρειο Κύπρο. Πείτε μου σας παρακαλώ, το γεγονός ότι η Τουρκία αισθάνεται στριμωγμένη ακόμη και σε αυτό το τομέα, τον ενεργειακό νότια της Κύπρου, με την παρουσία των μεγάλων παικτών, θεωρείτε ότι μπορεί να θελήσει να του δώσει διέξοδο στο Αιγαίο ή επί εδάφους της Κύπρου? Κοιτάξτε, η Τουρκία, να ξέρετε ένα πράγμα, το έχει δείξει η ιστορία, και όσοι έχουν εμπλακεί σε καταστάσεις αντιπαραθέσεων με την Τουρκία, είτε από πολιτική είτε από στρατιωτική θέση, ξέρουν ένα πράγμα. Η Τουρκία είναι εραστής της βεβαιότητος. Αυτό που ο λαός μας λέει σιγουράτσα. Αν δεν λάβει όλες τις βεβαιώσεις τις οποίες θα τις προσφέρει ποιος, η Ατλαντική υπερδύναμη, δεν προχωράει. Και το είδατε με το πρόσφατο που συζητήσαμε επίσης με το καράβι το οποίο μετέφερε τα ναρκωτικά. Mm-hmm. Έφαγε 18 σφαίρες και η τουρκική ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε για την αξία της ανθρώπινης ζωής. Ο υπερατλαντικός παίκτης έκανε μία δήλωση για τα ενεργειακά της Κύπρου, θα έλεγα, η οποία χρήζει ιδιαίτερης παρατήρησης. Είπε ότι ευχής έργων είναι τα ενεργειακά αποθέματα, αν προκύψουν στην περιοχή, να μοιραστούν στην Κυπριακή Δημοκρατία ακριβοδίκαια. Το ακριβοδίκαια, εάν το αναλύσω ετυμολογικά, κύριε Μάζη, σημαίνει 82% του πληθυσμού είναι ελληνοκυπριακός, 18% αν βάλω και κάποιες μικρές μειονότητες, τουρκοκυπριακός. Ακριβοδίκαια λοιπόν σημαίνει κατά αναλογία. Κοιτάξτε, μπορεί να ανάψει και μία λαμπάδα και να κάνει και ένα ευχέλαιο ο παράγων, ο διεθνής. Τι θέλω να πω με αυτό? Ναι. Θέλω να πω ότι τα καλά λόγια είναι δωρεάν. Αυτή τη στιγμή όμως, πριν γίνει αυτό, η προηγούμενη φράση τι λέει?
ότι κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει την Κυπριακή Δημοκρατία να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα αντλήσεως υδρογων ανθράκων στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Από εκεί ξεκινάει η φράση που μου είπατε. Mm-hmm. Έτσι, από εκεί ξεκινάει. Σωστά. Αυτή είναι η πρώτη πρόταση. Και μετά ακολουθεί αυτό. Και βεβαίως αυτό οφείλει να το επαναλαμβάνει και κανείς στο τέλος δεν έχει αντίρρηση εάν μπορέσει να δημιουργηθεί μία ενιαία Κυπριακή Δημοκρατία η οποία χωρίς επεμβατικά δικαιώματα, χωρίς εγγύησεις, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και προς όφελος όλου του κυπριακού λαού, είτε αυτός είναι Τουρκοκύπριος είτε είναι Ελληνοκύπριος, κανείς δεν έχει αντίρρηση. Φυσικά ένα θα είναι το κράτος. Εδώ όμως δεν πάει έτσι το πράγμα. Εδώ το πράγμα πηγαίνει για μία de facto διχοτόμηση την οποία προσπαθούν να την μετατρέψουν σε de jure διχοτόμηση και να υπογράψει η Ελλάδα την καταστροφή της και η Κύπρο, η Κυπριακή Δημοκρατία τη διάλυση και την καταστροφή της. Αυτό πάνε να κάνουν. Και την τουρκοποίηση της νήσου. Αυτό το πράγμα όπως βλέπετε, αν ήθελε ο παράγων, το πάρουμε ανάποδα, ο διεθνής παράγων, ο ατλαντικός παράγων να το ενισχύσει, δεν είχε παρά να σταματήσει τις γεωτρήσεις, να μην τις κάνει και να πει ότι μέχρι να πληρωθεί αυτή η συνθήκη, μέχρι δηλαδή να οριστεί μια τελική λύση του Κυπριακού, εμείς δεν κάνουμε γεώτρηση, διότι θα την κάνουμε τότε μόνο όταν τα δύο τμήματα, οι δύο κοινότητες της νέας Κυπριακής Δημοκρατίας θα είναι σε θέση να απολαύσουν των ευρημάτων μας. Δεν θα μπορούσε να το κάνει. Mm-hmm. Άρα λέτε ότι είναι μια ένδειξη. Αρκεί αυτό όμως ή θα προτιμούσε ο μεγάλος παράγων στην ουσία να μην υπάρχει αυτή η οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, όχι. Ο βορειοατλαντικός παράγων, εκείνο το οποίο προτιμάει, είναι μια Κυπριακή Δημοκρατία με την οποία μπορεί να συνεργαστεί. Αυτή τη στιγμή για καλή μας τύχη ο κύριος Ερντογάν είναι ο υπαριθμόν ένα ύποπτος νατοϊκός εντός εισαγωγικών σύμμαχος για τους Αμερικανούς και για τους Ευρωπαίους. Να μην σας θυμίζω τώρα τι έκανε τον τελευταίο καιρό με τους Γερμανούς, με τους Γάλλους, με τους Αμερικανούς κτλ. Να μην σας θυμίσω το ρωσικό φλερτ, έτσι, το ρωσικό μήνα του μέλητος, ο οποίος συνεχίζει και πηγαίνει να εξελιχθεί και σε γάμο. Και αν εξελιχθεί και σε γάμο, δίγαμος δεν μπορεί να είναι. Πρέπει τη μία σύζυγο, δηλαδή το ΝΑΤΟ, να την διαζευχθεί προηγουμένως. Έτσι, όταν ακούω ας πούμε το σύμβουλο του κυρίου Πούτιν να λέει ότι βεβαίως και θα του δώσουμε S-400 του κυρίου Ερντογάν, απ' την άλλη όμως μεριά να προσθέτει ο Σοϊγκού, ο αρχηγός ΓΕΔΑ και ο υπουργός εμπορίου ότι ναι, αλλά επειδή μας τα ζητάει να τα πάρει με δάνειο, θα πρέπει να δούμε υπό ποιους όρους θα βγει αυτό το δάνειο για την Τουρκία. Δηλαδή τον δουλεύουν και οι Ρώσοι. Τον δουλεύουν και τον κοροϊδεύουν και οι Ρώσοι. Μέχρι να τον αναγκάσουν να ρημουλκηθεί περισσότερο προς το στρατόπεδό τους, να απορριφθεί από τους Αμερικανούς και στο τέλος να υποστεί τα πάνδυνα και από τους Ρώσους και από τους Αμερικανούς. Εκεί είναι η τροχιά που έχει διαλέξει ο κύριος Ερντογάν. Και θα το δείτε. Κάτι τελευταίο κύριε Μαζί, θεωρείτε, επειδή εσείς μας έχετε πει ότι ακριβώς αυτό το στρίμωγμα τον κάνει και απρόβλεπτο και δεν μιλάω για την περίπτωση ενός ατυχήματος από τη συσσόρευση δυνάμεων πυρός Νοτιούς Κύπρος της Κύπρου. Εγώ σας έχω πει απέναντίας ότι ο κύριος Ερντογάν δεν είναι απρόβλεπτος, εξαιρετικά προβλέψιμο, ο οποίος μπερδεύεται με κανέναν άλλο. Ναι, σωστά, έχετε κάνει αυτό το άλμα, η αλήθεια είναι, αλλά πείτε μου, αισθάνεστε ότι κάπου εδώ θα αρχίσει να πέφτει η ένταση ή θα επιχειρεί διαρκώς να την υποδαβλίζει με διάφορους τρόπους για να δηλώνει ότι είναι εδώ? Ο κύριος Ερντογάν, εκείνο το οποίο επιδιώκει είναι να κάνει επίδειξη σημαίας εντός εισαγωγικών στην περιοχή με τον πλέον ανώδυνο για αυτόν τρόπο. Δεν θα προχωρήσει ποτέ σε τέτοιου είδους ενέργειες οι οποίες να θεωρηθούν επικίνδυνες από την πλευρά του βορειοατλαντικού παράγοντος. Σε καμία περίπτωση. Θα υπάρχει, θα προκαλεί, αλλά μέχρι εκεί. Επιμένω σε αυτό και το βλέπετε τι έτσι γίνεται. Γιατί δεν πάει να σταματήσει το γαλλικό τρυπάνι? Άρα, γιατί? Άρα κατά τη γνώμη σας, τι πρέπει πια, πού πρέπει πια να στραφεί ο ελληνισμός σε αυτά τα ζητήματα?
Μα ο ελληνισμός αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβει ναι. ότι πρέπει να επιδείξει στην αμερικανική και ευρωπαϊκή πλευρά ότι είναι ο μόνος παράγων σταθερότητος στην Ανατολική Μεσόγειο. Και είναι πολλοί οι οποίοι πλέον έχουν αρχίσει να το λένε ότι η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ο μοναδικός παράγων σταθερότητας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Κακά τα ψέματα. Και από τι εξαρτάται αυτή η κρίση? Από το γεγονός ότι μπορούν υψηλού επίπεδου επενδύσεις όπως αυτές τις οποίες βλέπετε στην, Κυπριακή, στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκπληρούνται υποκαθεστώς ασφαλείας. Από τη στιγμή που υλοποιούνται αυτές οι επενδύσεις και μιλάμε για επενδύσεις ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανενόχλητα έχουν κάθε λόγο να το θεωρούν αυτό ότι είναι δεδομένο. Γιατί λοιπόν να μπουν στην περιπέτεια να δημιουργήσουν, να σας το πάρω έτσι δηλαδή με αυτή τη λογική, γιατί να δημιουργήσουν μια άλλη κατάσταση όπου ο νέος κάτοχος, κυρίαρχος της περιοχής και εκείνος ο οποίος μετέρχεται μέσων για την υπογραφή ή μη τέτοιου είδους συμβάσεων να είναι ένα πανίσχυρο κράτος το οποίο να θέλει να ασκήσει ηγεμονία περιφερειακή στη ζώνη αυτή. Και να μην είναι η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία, οι οποίες αποδεδειγμένα δεν έχουν καμία διάθεση να ασκήσουν καμία περιφερειακή ηγεμονία. Ποιον συμφέρει, ποιον συμφέρει να επιλέξουν αυτού του είδους οι κολοσσοί? Φυσικά τους δεύτερους. Είμαι τελείως κυνικός και ρεαλιστής. Κύριε Μάζη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα το πρωί της Παρασκευής. Είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.